Λέγει ακόμη το χωρίο, κάνει λόγο για παροιμίες συνέθεως. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα θεία γνωμικά που κατά έναν τρόπο, αν θέλετε τέχνικο, ενώ θέμα μορφής γραψίματος, είναι τα γνωστά μας βιβλία, παροιμίες, Σοφία Σολομώντος και Σοφία Σειρά, αυτά τα τρία βιβλία. Αλλά γενικά θα λέγαμε είναι όλα τα ρητά τα οποία συναντούμε μέσα στην Αγία Γραφή, που είναι αξιοσημείωτα, αξιομνημόνευτα, τα οποία μπορούμε να υπογραμμίζουμε και να τα ενθυμούμεθα, διότι όταν έχουμε στη μνήμη μας αυτά τα ρητά, να είστε σίγουροι ότι μας τύχει σε μια δεδομένη στιγμή είμαστε σε θέση να απαντήσουμε ή στον εαυτό μας ή σε εκείνους οι οποίοι μας ερωτούν. Αν θέλετε, ακόμα υπάρχουν και λαϊκές παροιμίες και γνωμικά. Βέβαια δεν είναι όλες σωστές, υπάρχουν και μερικές οι οποίες απάβουν τις αληθείες. Γενικά όμως οι παροιμίες του λαού μας καταρχάς απηχούν των θείων λόγων λίγο πολύ, και αν το θέλετε είναι και ένα αποτέλεσμα μιας πλουσίας πείρας των ανθρώπων μέσα σε αυτές τις παροιμίες. Έχουμε λοιπόν και εκεί έναν πλούτο, ενώ τις λαϊκές παροιμίες, όχι το βιβλίο παροιμίες της Αγίας Γραφής. Ωστόσο πρέπει παντού πάντοτε σαν τις μέλησες, ό,τι ακούμε, ό,τι βλέπουμε, κρίσιμο, ωφέλιμο, καλό, σοφό, να το συλλέγουμε. Είδατε, η μέλισσα συλλέγει, τι συλλέγει? Ό,τι λουλούδι βρει το τριγά. Παίρνει βέβαια από το κάθε λουλούδι το δικό του το μέλι. Δεν παίρνει μέλι, παίρνει το νέκταρ. Και το κάθε λουλούδι έχει το δικό του το νέκταρ, που διαφέρει από το άλλο λουλούδι. Τελικά εκείνο που παίρνει η μέλισσα το τρώγει, και ο οργανισμός της το κάνει μέλι, το ξερνά και τον αποθέτει στην κυρίθρα. Και ό,τι υπάρχει μέσα στην κυρίθρα, δεν μπορώ να πω ότι αυτή η κυρίθρα έχει μέλι από το α λουλούδι και η β κυρίθρα από το β λουλούδι. Όλα έχουν γίνει μέλι. Τι θα πει? Αφομοίωση. Εκείνο που πήρε η μέλισσα τα έκανε δικά της, και αυτό τώρα το βγάζει από τον εαυτό της. Η γνώση δεν θα είναι σε εμάς όπως ένας φωνόγραφος που, α, θα λέμε, τι είπατε αυτό, μάλιστα, περιμένετε, θα σας βάλουμε μία πλάκα και θα ακούσετε αμέσως εκείνο που μας ερωτάτε. Όχι. Οι γνώσεις θα μπαίνουν μέσα σε εμάς, θα αφομοιώνονται, θα παίρνουν την προσωπική μας φραγίδα και θα αποδίδονται. Αυτό είναι η σοφία. Όχι ένα καλάθι γνώσης. Όχι. Αυτό που αφομοιώθηκε και τώρα έχει και την προσωπική μου σφραγίδα και μπορώ να το αποδίδω. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τα εξής. Υποτύπωσιν, λέγει στην Β' προς Τιμόθεον 1.13, υποτύπωσιν έχει υγιενών των λόγων ον παρεμού οίκου σας. Να έχεις υπόδειγμα υγιενών των λόγων, εκείνα που έχεις ακούσει από μένα. Ποιοι είναι οι υγιείς λόγοι? Πρωτίστως υγιείς λόγοι είναι ο ορθόδοξος λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν λέμε υγιή βιβλία, δεν εννοούμε βεβαίως τα θρησκευτικά μόνον, αλλά εννοούμε και όλη την άλλη γνώση, όπως η γνώση της φύσεως και τα λοιπά, που είναι μία υγιής γνώση. Έτσι θα παρακαλούσα πάρα πολύ όλοι μας να μελετούμε υγιά βιβλία. Με την ανάλυση που κάναμε, και στα παιδιά σας πάντα να βάζετε τα χέρια τους υγιά βιβλία. Ποτέ να μην βάζουμε βρώμικα βιβλία, διότι είναι πάντοτε ένα επικίνδυνο πράγμα αυτό. Ακόμη λέγει ο Απόστολος Παύλος, εντρεφόμενος, λέγει στον Τιμόθεον, της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας ή παρικολούθηκας. Να τρέφεσαι με τα λόγια της πίστεως και της καλής διδασκαλίας που έχεις ακούσει. Είδατε, να τρέφεσαι. Γιατί ο τρόπος που σας είπα προηγουμένως πώς να μελετούμε αποτελεί και τρόπον τροφής. Διότι εάν δεν μελετήσω σωστά
και δεν ακούσω σωστά, δεν θα αποτελέσει αυτό που πήρα, αν το πήρα, τροφή. Μπορείτε να φανταστείτε πως μπορούμε να τρώμε. Αν τρώμε πάρα πολύ γρήγορα, όπως λέει ο λαός, το φαΐ δεν πάει στο στομάχι, δεν πάει στην κοιλιά. Θα πει δεν πάει στην κοιλιά, θα είναι κακοχώνευτο. Δεν είναι λοιπόν να ακούσω λόγο Θεού, αλλά και πως θα επεξεργαστώ αυτόν τον λόγο του Θεού για να αποβεί τελικά μία τροφή πραγματική, να με θρέψει. Ακόμα θα λέγε κανένας, μπορεί να υπάρχουν κατά το χωρίο της Σοφίας Σειράς βρώμικες ιστορίες και κουβέντες. Βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν, δυστυχώς υπάρχουν. Και πρώτα βρώμικη κουβέντα είναι κάθε ευτράπελη ιστορία. Δηλαδή ιστορίες που είναι βρωμικές, καταλαβαίνετε, ευτράπελες. Γι' αυτό λέει στην προς Εφεσίους 5,4 ο Απόστολος Παύλος, εσχρότης και μορολογία ή ευτραπελία τα ουκανίκοντα που δεν πρέπουν, μη δε ονομαζέστο εν ημίν καθώς πρέπει αγίης. Ούτε να τα ονομάζετε, ούτε να ονομάζονται αυτά σε εσάς που είσαστε χριστιανοί καθώς πρέπει αγίης, όπως πρέπει στους χριστιανούς. Κατόπιν κάθε ιστορία ή συζήτηση που μπορεί να βλάπτει την καρδιά, όπως είναι τα λεγόμενα συναισθηματικά μυθιστορήματα, παλιότερα ελέγοντο τα γαλλικά μυθιστορήματα, πολύ παλιά χρόνια πίσω έτσι ελέγοντο, είναι τα συναισθηματικά μυθιστορήματα ή οι λεγόμενες, αν θέλετε, συναισθηματικές προσωπικές ιστορίες. Μας διηγείται ο άλλος την συναισθηματική του ιστορία. Κυρίως οι γυναίκες μεταξύ των ασχολούνται και λέγουν αυτά. Δεν είναι καλές κουβέντες αυτές. Αυτά βλάπτουν. Αυτά βλάπτουν. Ακόμα θα λέγαμε είναι η ακρόαση κάθε ιδεολογίας που έρχεται τώρα στο νου, ενώ τα συναισθηματικά αποτείνονται στην καρδιά, έρχονται στο νου και που μπορεί να είναι αυτές οι ιδεολογίες ανατρεπτικές υγιών πνευματικών θέσεων και αν θέλετε ακόμη και Χριστών ηθών. Γι' αυτό λέγει ο πάλι ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, βλέπετε ήταν νέος ο Τιμόθεος και τον συνεβούλευε, παρότι ήταν θαυμάσιος άνθρωπος και άνθρωπος του Θεού όπως κάπου τον αποκαλεί, αλλά βλέπετε τον περιφρουρεί, τον περιχαρακώνει τον μαθητή του των Απόστολων Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος. Έτσι πρέπει όλοι ο ένας τον άλλον ό,τι μπορούμε να περιχαρακούμεθα. Τι λέγει λοιπόν? Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού. Ξέρετε ότι βεβήλοι και γραώδεις μύθοι την εποχή εκείνη ήταν ο γνωστικισμός, και θέλει να τον προφυλάξει από αυτές τις θέσεις των γνωστικιστών, όπως και στην εποχή μας έχει αναβιώσει, ποτέ δεν πέθανε εννοείται, αλλά έχει αναβιώσει κάπως έτσι πιο εντονότερα ο γνωστικισμός και στη Λάρισα. Είναι το λεγόμενο κέντρο γνωστικών σπουδών. Και μερικοί χριστιανοί μας πηγαίνουν εκεί πέρα. Τι κρίμα. Πάνε πού? Ξέρετε πώς αποκαλεί τον γνωστικισμό ο Απόστολος Παύλος? Βεβήλους και γραώδεις μύθους, παραμύθια, βέβυλα, βρώμικα, παραμύθια που λένε οι γριές, δηλαδή παραμύθια των γιαγιάδων, ή όπως θα λέγαμε μια σύγχρονη έκφραση, τα παραμύθια της Καλλιμάς, γιατί δεν έχουν κανένα αίρισμα εκείνα τα οποία λέγουν, είναι αποκοιήματα μιας καθαρής φαντασίας. Πρόσεχε, λέει στον Τιμόθεο, πρόσεχε. Θα έλεγα και εγώ με τη σειρά μου, αγαπητοί μου, ας προσέχουμε όλες αυτές τις ιδεολογίες ποικίλες που έρχονται να μας ανατρέψουν ό,τι υγιές υπάρχει μέσα μας.